Γεια σας, χθες με ρώτησαν για αυτό εδώ το φυτό, είναι φτέρι, ε, φτέρι υπήθητη όπως ας πούμε οι ορχιδέες μας, ε, ζει στα δέντρα, ε, λέγεται πλατητσέρο, πλατικέρο, διαφορετικές ονομασίες, ε, λέγεται και επίσης κέρατα του τάραντο, κάπως έτσι. Ε, πάρα πολύ ωραίο φυτό, διακοσμητικό, ανθεκτικό και χωρίς καπρίτσια. Ε, πάνω στα φύλλα έχει κάτι σαν χνούδι ή σαν σκόνη. Με τίποτα δεν πρέπει να καθαριστεί αυτό. Είναι η φυσική του μορφή. Χωρί αυτό το φυτό θα, θα αρρωστήσει και θα πεθάνει. Και επίση με τίποτα δεν καθαρίζουμε αυτά τα ξερά, αυτέ οι ξερέ βεντούζε. Το φυτό τα χρειάζεται αυτά. Ε, με τίποτα μην τα βγάζετε γιατί η κοπέλα μου έγραψε ότι τα καθάρισε. Λέει σαν παλιά σφουγγάρια. Όχι, μπορείτε να καταστρέψετε το φυτό. Ε, το φυτό είναι πάρα πολύ ανθεκτικό. Το είχα, βλέπετε ότι μεγαλώνει και καινούριε βεντούζε. Αυτό σε λίγο θα καλυφθεί από βεντούζε πράσινε και παλέ. Και τα φύλλα εννοείται πάρα πολύ ανθεκτικό. Φυτό, όπω είπαμε, ποτίζω έτσι από πάνω ρίχνω. Όπω βλέπετε, το όλο το χειμώνα ήταν σχεδόν απότεστο. Μόνο σε ζεστέ και ε, ηλιοστέ μέρε ψιλοψέκαζα. Έτσι, μέχρι να φύγει από κάτω, αυτό το κασπό πήρα από το τζάμπο. Έχει διάφορα εκεί. Μεγαλώνει πάρα πολύ ωραία εδώ και ένα μισή χρόνο. Ε, επίσης Επίση δεν έχει εδώ ήλιο. Έχει φω, αλλά όχι ήλιο. Καμία φταίρε δεν αγαπάει απευθεία ήλιο όπω και οι Έχει πολύ λίγε απαιτήσει. λείπασμα λίπασμα είναι αυτό που περισσεύει από τι ορχιδέες, Αρέα και πότε το ρίχνω αυτό το λίπασμα. Και πότεσμα όταν γιατί το υπόστρωμα. Όταν σας στέγνωσε το υπόστρωμα, τότε το ποτίζετε. Όπως δεν θέλει υπερβολικό πότισμα, δεν θέλει και να το αποξεράνετε. Αν και η ξηρασία ανδέχει πιο καλά από η υπερβολική υγρασία. Ήταν όλο το χειμώνα, όπως είπαμε, μέχρι συν δύο, έφταινε η θερμοκρασία, δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Δεν φοβάται σχετικό κρύο, βέβαια όχι παγωνέ, αρκεί να είναι σκεπασμένο λύπασμα ό,τι περισσεύει από τι ορχιδέες Άρια και πού και πότισμα όταν στεγνώνει το επόστρωμα. όπως είδατε, ποτίζω από ένα ψυκαστήρα και σε αυτό το κασπό ε, στεγνώνει πολύ εύκολα.